της Αρχαιδίας, η κατεπέκταση του Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής είναι η αρχαιότερη εθνικοτοπική οργάνωση όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στη Βόρεια Αμερική γενικότερα, αλλά στον ελληνισμό της Διασποράς. Μετά την ΑΧΕΠΑ υπήρξε η μεγαλύτερη ιστορικά οργάνωση του ελληνισμού της Αμερικής, μετά την ΑΧΕΠΑ και φυσικά την Εκκλησία. Οπωσδήποτε στους σημερινούς καιρούς, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γενιά των Ελλήνων της Διασποράς δραστηριοποιούνται και με τους μεικτούς γάμους υπάρχει πρόβλημα διατήρησης της γλώσσας, του πολιτισμού, των παραδόσεων και της κληρονομιάς μας. Και αυτό δεν το αντιμετωπίζουν βέβαια μόνο οι αρκάδες, ίσως οι αρκάδες να το αντιμετωπίζουν σε μικρότερο βαθμό από άλλες ομάδες, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη για τον ελληνισμό της Διασποράς πρώτον να διατηρήσουμε την ενότητά μας, δεύτερον να είμαστε κοντά στην πατρίδα, κοντά στη γενέτειρα και τρίτον και με το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού και με την Εκκλησία και με την Ελληνική Πολιτεία και με τους άλλους φορείς πρέπει να δώσουμε τη μάχη για την Ελλάδα, ιδιαίτερα στη σημερινή πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Οι αρκάδες είναι παρόντες. Παρά τα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι έχει μειωμένη συμμετοχή το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Αρκάδων, πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία, θα έχει ένα γόνιμο και προβληματικό διάλογο, θα θέσουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και εμείς ειδικά, η Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω αυτή την περίοδο, έχει διοργανώσει ένα συμπόσιο, μια επιστημονική πολυθεματική ιατρική ημερίδα, θέτοντας υπό την αιγίδα της την εκδήλωση αυτή που έχουν συνδιοργανώσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας μαζί με τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο της Νέας Υόρκης και την Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανών Ιατρών Αμερικής. Το οποίο είναι έργο των Αρκάδων Ομογενών. Το οποίο είναι έργο των Αρκάδων της Αμερικής. Ύψιστη προσφορά, κορυφαίο επίτευγμα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής σε μια άλλη δύσκολη περίοδο, μέσα στη φωτιά του εμφυλίου πολέμου ανεγέρθηκε αυτό το νοσοκομείο. Δεν ξεχνάμε ότι έγινε από το υστέρημα των Ομογενών και θα κάνουμε τα πάντα όχι μόνο για να κρατηθεί ζωντανό, αλλά για να αναβαθμιστεί το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Πιστεύουμε ότι πρέπει το νοσοκομείο αυτό όχι μόνο να αποκτήσει την παλιά του έγκλη, αλλά να γίνει και περιφερειακό και γιατί όχι να μην γίνει και πανεπιστημιακό νοσοκομείο με την ίδρυση ιατρικής σχολής, μιας και θα εξυπηρετεί ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου και έτσι θα δοθεί η δυνατότητα για συνέργειες, ανταλλαγές φοιτητών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, χώρες της Ευρώπης και ιατρών που θα φεύγουν από εδώ για να μετεκπαιδεύονται εκεί και θα δοθεί και μια νέα ζωή και οικονομική ανάπτυξη και στην Τρίπολη και οικονομική αλλά και πολιτιστική πέραν από την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Έχουμε πολλά θέματα να πούμε, πιστεύω ότι θα πάμε καλά, είμαστε σε πλήρη ενότητα με όλες τις Παναρκαδικές Ομοσπονδίες και όσα τυχόν προβλήματα αντιμετωπίζουμε θα τα λύσουμε γιατί όταν υπάρχει θέληση όλα λύνονται. Το Παναρκαδικό Νοσοκομείο είναι ένα νοσοκομείο ιστορικό, μια μεγάλη πορεία που δυστυχώς τους τρεις μήνες που είμαι διοικητής οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι ότι βρίσκεται σε μια αταξία και σε ένα αποσυντονισμό εξαιτίας και των έργων που γίνονται μέσα στο νοσοκομείο και της διαχείρισης που έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις. Χρειάζεται ανάταξη, χρειάζεται να λειτουργήσει θεσμικά με τα όργανα του, να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά ζητήματα που το αφορούν άμεσα και να προχωρήσουμε σε μια ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε χρόνο και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας. Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για την Αρκαδία που επιστήμονες παγκοσμίου κύρους, όπως ο κύριος Μεζίτης που είναι πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Ιατρών, Ελλήνων Ιατρών και ο πρόεδρος των Ελλήνων Ιατρών της Νέας Υόρκης βρίσκονται εδώ κοντά μας να συζητήσουμε για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο και επ' ευκαιρία να κάνουμε και μια πολυθεματική
ενότητα με ιατρικά θέματα. Είναι γνωστό ότι οι Παναρκάδες είναι αυτοί που έβαλαν το θεμέλιο λίθο για να χτιστεί το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Βεβαίως ανησυχούν για τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Στο Πανελλήνιον κατά καιρούς έχουμε δει το Παναρκαδικό Νοσοκομείο να αντιμετωπίζει προβλήματα πολλά και μεγάλα. Η προσπάθεια γίνεται για να μπορέσουμε να επιλύσουμε όλα αυτά. Και βεβαίως, έχετε προτάσεις να καταθέσετε συγκεκριμένες εσείς? Βεβαίως και έχουμε προτάσεις να καταθέσουμε, όπως τη δημιουργία πανεπιστημιακής κλινικής στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, να γίνει εφόσον είναι δυνατόν. Επίσης θα πρέπει μέσα σε αυτά τη ζωφερή οικονομική κατάσταση που περνάει η Ελλάδα να μπει και το μαχαίρι ή ο τύπος επί των ύλων και να δούμε γιατί φτάσαμε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο σε αυτό το σημείο. Αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Θέλοντας να βοηθήσει το άνοιγμα των γιατρών προς την κοινωνία ενάντια είναι αξιόλογες και τα ωφέλη της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής για το νοσοκομείο καθώς Ομοσπονδίας Αμερικής. Θέλω ιδιαίτερη τιμή σήμερα που βρίσκομαι εδώ για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ότι κατάγομαι στο ΜΟΑΤΕΕΣ, βουλήνθη στο ΜΟΑΤΕΕΣ και η πρώτη, ας το πούμε, μετανάστευση των ΜΟΑΤΕΕΣ είναι η ΡΕΔΕ. Και έχουμε μεγαλώσει τα ΜΟΑΤΕΕΣ. Επομένως, έχω ένα συναισθηματικό λόγο. Το δεύτερο, εντυπωσιάζομαι ότι μέσα στα θέματα τα οποία έγινε σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτό το συνέδριο, εστίαση γίνεται σε θέματα υγείας και θέματα παιδείας. Αυτό και με χαροποιεί και σας συγχαίρω εκ βάθους παιδείας.